Δυναμικές κινητοποίησεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, προγραμματίζουν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών από την Αγία Τηρακλής. Η Επιτροπή διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα ενημερωτική συγκέντρωση στο θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Σάββατο θα γίνει η ενημερωτική εκδήλωση που θέλουμε να πληροφορήσουμε καλά τους πολίτες και από εκεί και πέρα ξεκινάμε δυναμικές κινητοποίησεις. Ωστόσο, δυναμικές κινητοποίησεις θα έχουμε και μέχρι την εκδήλωσή μας. Το προηγούμενο διάστημα η Επιτροπή συναντήθηκε με τους τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως οι τελευταίοι να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στη βασική διεκδίκηση, να αφαιρεθεί δηλαδή από την Αγία Τηρακλής η άδεια για καύση 200.000 τόνων RDF και SRF σε αιτήσια βάση. Άκουσαν τις απόψεις μας, μας είπαν ότι έχουν κάνει ήδη δύο συναντήσεις με τον κύριο Φάμελο, ο οποίος κύριος Φάμελος τους διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχουν έλεγχοι και ένα κλιμάκιο που θα ελέγχει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως εμάς δεν μας αρκεί. Εμείς θέλουμε να σταματήσει. Ας δουν πιλωτικά σε μια μικρή μονάδα, σε ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και όχι να πειραματίζονται με διοξίνες δίπλα στη Νέα Δημητριάδα, δίπλα στο Βόλο, δίπλα στα σπίτια μας. Ας πειραματιστούν κάπου αλλού. Εμείς θέλουμε περιβάλλον, υγεία, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας και ο καθένας. Ακόμη και αυτοί που το αποφάσισαν θέλουν την υγεία τη δικιά τους και των παιδιών τους. Γιατί να μην την έχουμε και εμείς. Και μάλιστα αυτοί που το αποφάσισαν λέμε ότι παίρνουν το πρωινό τους στην Ελβετία. Δεν μένουν στο Βόλο. Εμείς όμως που μένουμε στο Βόλο δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Η Επιτροπή Πολιτών καλεί τους βολιώτες να αντιδράσουν δυναμικά στον σχεδιασμό καύσης σκουπιδιών σε απόσταση αναπνοής από το πολεοδομικό συγκρότημα. Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου καλούμε όλους τους πολίτες του Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 6.30, όπου επιστήμονες, φορείς και προπάντων οι πολίτες θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας, για το μέλλον της υγείας μας, της υγείας των παιδιών μας. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να συζητήσουμε για αυτό που έχει αποφασιστεί, να καίει η ΑΓΕΤ σκουπίδια δίπλα στις πόρτες μας.